διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού. Νέος ήμην και ίδια γύρασα και δεν είδα δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτων. Όλη την ημέραν ελεεί και δανείζει, και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν, και θέλεις διαμένει στον αιώνα, διότι ο Κύριος αγαπά κρίσιν και δεν εγκαταλείπει τους οσίους αυτού. Εις τον αιώνα θέλουσι διαφυλαχθεί, το δε σπέρμα των ασεβών θέλει εξολοθρευθεί. Οι δίκαιοι θέλουσι κληρονομήσει τη γη, και επ' αυτής θέλουσι κατοικεί εις τον αιώνα. Μια μεγάλη αλήθεια μας αποκαλύπτεται μέσα από αυτά που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, ότι εάν θέλουμε η οδός μας να είναι αρεστή στον Θεό, ευάρεστη στον Θεό, δηλαδή αν θέλουμε ο Θεός να ευαρεστείται σε μας, να κάνει χάρη στη ζωή μας, να είναι πρόδειλη, φανερή η απόφαση του Θεού προς ευλογία στη ζωή μας, ένα πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και το σημαντικότερο. Να κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, τα διαβήματά μας από τον Κύριο. Όταν κατευθύνονται, δεν κατευθύνονται πάντα, όταν κατευθύνονται τα βήματά μας, ο δρόμος μας, η πορεία μας από τον Κύριο, τότε το βέβαιο είναι ότι ο Θεός ευαρεστείται σε μας, και ευαρεστούμενος επαναλαμβάνω ότι είναι φανερή η πρόθεσή του για απόλυτη ευλογία. Το ερώτημα όμως το μεγάλο είναι πότε κατευθύνονται τα βήματά μας, πώς μπορούμε να επιτύχουμε να κατευθύνονται τα βήματά μας από τον Κύριο, και ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν τα βήματά μας κατευθύνονται από τον Κύριο, ώστε η οδός μας να είναι αρεστή στο Θεό. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος λογίζεται ενώπιον του Θεού δίκαιος, γιατί περπατώντας κατά τη διοίκηση του Κυρίου, περπατώντας κατά την οδηγία του Θεού, κατά τη διαταγή του Κυρίου, στην πραγματικότητα πράττει πάντα τα θελήματα αυτού. Δηλαδή όταν σε οδηγεί ο Θεός, πηγαίνεις εκεί που πρέπει, τότε που πρέπει, έτσι όπως πρέπει, και το πρέπει αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος αυτός να λογίζεται και να είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Με δικαιοσύνη η οποία αποκαλύπτεται παρά Κυρίου, αλλά εμφανίζεται εδώ στη γη. Αλλά και αντίστροφα, όταν ο άνθρωπος είναι δίκαιος, όταν ο άνθρωπος λογίζεται δίκαιος ενώπιον του Θεού, όταν δηλαδή πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, όταν η πρόθεσή του και οι αποφάσεις του έχουν κίνητρο να πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, τότε ισχύει πάλι τα βήματά του να κατευθύνονται αυτού του ανθρώπου από τον Κύριο. Είναι δηλαδή μια αναγκαία και ικανή συνθήκη. Θέλω να κατευθύνονται τα βήματά μου από τον Κύριο και το εξητώ, γι' αυτό και λογίζομαι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Θέλω να ζω στη δικαιοσύνη του Θεού, ζητώ τη δικαιοσύνη του Θεού, το βέβαιο είναι ότι τα διαβήματά μου θα κατευθύνονται από τον Κύριο και η οδός μου θα είναι αρεστή. Είναι μια ικανή, όπως είπα προηγούμενα, και αναγκαία συνθήκη που προσδιορίζει και εξασφαλίζει στον κάθε άνθρωπο που το κατανοήσει αυτό, ότι δικαιοσύνη χωρίς διοίκηση από το Θεό δεν υπάρχει, και διοίκηση από το Θεό χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αυτά τα δύο πάνε μαζί.
Γι' αυτό όταν λέει ο Λόγος του Θεού «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού», που σημαίνει «Ζήτα πρώτον, ψάξε να βρεις και ζήτα και αγωνίσου να έχεις ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι εκείνη την ημέρα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού θα έρθει να σε παραλάβει με την αρπαγή της Εκκλησίας». Αλλά και όταν λέγει «Ζητείτε και τη δικαιοσύνη αυτού», σημαίνει «Θέλω να είμαι δίκαιος σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύπτεται κατά πάντα μόνο στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού». Και όταν ζητώ τη δικαιοσύνη, δηλαδή εξετάζω το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, δοκιμάζω το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να μου αποκαλυφθεί και μου αποκαλύπτεται μετά πάσης βεβαιότητος, τότε αφενός μεν λογίζομαι δίκαιος, αφετέρου ο Θεός ενεργεί με δικό του τρόπο εις το να κατευθύνονται τα διαβήματά μου παρά Κυρίου, δηλαδή να μην κάνω λάθος. Εάν δεν κατευθύνονται τα βήματα του ανθρώπου από τον Κύριο, τι συμβαίνει? Τότε κατευθύνονται ή από την καρδιά του ίδιου του ανθρώπου ή από συμβουλές άλλων ανθρώπων, ή ο άνθρωπος περπατάει έτσι όπως τύχει, κάνει ό,τι να είναι και δεν λογαριάζει τίποτα. Είτε λοιπόν κατευθύνεται από τον ίδιο, είτε κατευθύνεται από άλλους, είτε δεν κατευθύνεται από κανέναν και κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος, είναι άλογον ζώων, όπως λέγει η Γραφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρχει δικαιοσύνη Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Καμία περίπτωση. Εάν δηλαδή κατευθύνεται ο άνθρωπος από αυτά που του αρέσουν, κατά την επιθυμία της σαρκός του, ή αν κατευθύνεται ο άνθρωπος από αυτά που θέλει, κατά την επιθυμία των οφθαλμών, ή αν κατευθύνεται ο άνθρωπος από το πνεύμα του και μάλιστα την αλαζονία του βίου, τότε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει δικαιοσύνη στη ζωή του ανθρώπου. Είναι λοιπόν αναγκαίο, αγαπημένα μου αδέλφια, όταν εξετάζουμε τον εαυτό μας και αν πραγματικά με φόβο Θεού ενδιαφερόμεθα για τη Βασιλεία του Θεού, να διερευνούμε από ποιον διοικούμεθα πρώτον και δεύτερον σε ποιον υποτασσόμεθα. Δηλαδή από ποιον διοικούμεθα, αν διοικούμεθα από το Θεό, και δεύτερον σε ποιο υποτασσόμεθα, αν η ζωή μας είναι υποτεταγμένη στον Ιησού Χριστόν δια του Λόγου Του. Τότε τα αποτελέσματα θα είναι θαυμαστά. Ξαναλέω, απόλυτα εξασφαλισμένη η παρουσία του Θεού και η ευλογία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν κάνει λάθη και ο άνθρωπος δεν θερίζει σπέρνοντας σάρκα θάνατο, αλλά θερίζει ζωή αιώνιο καθώς παίρνει το πνεύμα. Δεν θερίζει φθορά, θερίζει ευλογία. Με αποτέλεσμα και αν πέσει, γιατί δεν είναι αναμάρτητος, γιατί πολλές φορές υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του ανθρώπου, εάν πέσει δεν θα συντριφτεί. Τι λέει δηλαδή ο Λόγος του Θεού? Δεν λέει ότι δεν θα πέσει, αλλά αν πέσει δεν θα συντριφτεί, γιατί ο Κύριος κρατάει δυνατά το χέρι του. Όλη την ημέρα θα ελεεί και θα δανείζει. Το σπέρμα αυτού θα είναι σε ευλογία, καθώς ομολογεί δια Πνεύματος Αγίου ο Δαβίδ, «Δεν είδα σ' όλη μου τη ζωή, εγέρασα, τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο και το σπέρμα αυτού να ζητάει άρτο». Θα είναι ένας άνθρωπος δηλαδή ευωδούμενος, που είναι και το μήνυμα σήμερα. Ευωδούμενος παρά Κυρίου. Και βέβαια δεν μιλάμε για τα υλικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρότερο, για τα πνευματικά. Ευωδούμενος στην πνευματική του ζωή. Γιατί ο Κύριος αγαπά την δικαίαν κρίση, δικαιοσύνη αγαπά, και δεν καταλείπει τους ανθρώπους
που είναι αφοσιωμένοι σε αυτόν τους οσίους, αφιερωμένοι σε αυτόν, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους, την οικογένειά τους, τις σκέψεις τους, τις απόψεις τους, τις έχουν αφιερώσει στο Λόγο του Θεού. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, τον οποίον προστατεύει, διαφυλάττει ο Κύριος, αλλά ιδιαιτέρως τον χρησιμοποιεί σαν συνεργάτη του, καθώς έχει μάθει να ζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αναθέτει στον Κύριο την οδόν του, ελπίζοντας σε αυτόν, με αποτέλεσμα να ενεργεί ο Θεός στη ζωή του, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που ευωδώνεται από το Θεό. Ενεργεί ο Θεός στη ζωή του. Δεν είναι ένας μακρινός Θεός, δεν είναι ένας αδιάφορος Θεός, αλλά βλέπει το χέρι του Θεού πάντοτε στη ζωή του δυνατό, βλέπει το βραχίωνα του Κυρίου εξαπλωμένο, είναι ένας άνθρωπος που τη δικαιοσύνη του την αποκαλύπτει ο Θεός και την δικαιοσύνη και την κρίση του τη φανερώνει ο Θεός. Αυτός είναι ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, ο προσευχόμενος, ο μελετών το Λόγο του Θεού, ο αφιερωμένος στον Κύριο, ο άνθρωπος δηλαδή που διοικείται από το Θεό και καθώς δικαιώνεται από το Θεό, ευλογείται και είναι ευάρεστος εις τον Θεό, ευωδούμενος εις τον Θεό. Σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ζητούμενο για τον κάθε χριστιανό. Ένας χριστιανός τι άλλο θα ήθελε στη ζωή του? Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ κάτι άλλο από αυτό που λέει η Γραφή σήμερα. Να κατευθύνονται τα διαβήματά του πάντοτε, κατά πάντα από τον Κύριο και να αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού επάνω του και η δικαιοσύνη του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Ή να εξητάει τη δικαιοσύνη του Θεού απόλυτα υποτεταγμένος μόνο στο Λόγο του Θεού, ώστε να κατευθύνονται τα διαβήματά του υπό του Κυρίου και η οδός του να είναι ευάρεστη στο Θεό και να είναι πάντοτε ευωδούμενος από το Θεό. Δηλαδή να έχει μία συνεχόμενη, κοντινή επικοινωνία, σχέση ο άνθρωπος με το Θεό. Και για να το πούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, να είναι φίλος του ο Χριστός και ο άνθρωπος να είναι φίλος του Χριστού. Να έχουν μία αδελφική φιλία, μία ιδιαίτερη προσωπική σχέση. Και αυτό από με δύο μόνο προϋποθέσεις. Δηλαδή, τι άλλο να θέλω από το να είμαστε φίλοι με τον Ιησού Χριστόν και να έχουμε μία ιδιαίτερη αδελφική φιλική σχέση οι δυο μας? Τι άλλο να θέλω? Τι περισσότερο να θέλω? Και αυτό γίνεται απόλυτα, απόλυτα όμως, με δύο προϋποθέσεις. Θέλω και εξητώ να κατευθύνονται τα διαβήματά μου από τον Κύριο, ζητάω οδηγία Πνεύματος Αγίου, θέλω την οδηγία του Θεού, δεν θέλω να κάνω ό,τι μ' αρέσει, ό,τι θέλω και ό,τι νομίζω, πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να γνωρίζω το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και να περπατώ ακριβώς, μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Μη στρέφω δεξιά ή αριστερά. Εάν λοιπόν εγώ θέλω να διοικούμαι από το Θεό και θέλω να περπατάω, να έχω καρδία κατά την καρδία του Κυρίου, ώστε να πράττω πάντα τα θελήματα αυτού, τότε είναι βέβαιον ότι στην προσωπική μου ζωή η ευλογία θα είναι πλήρης και τέλεια. Αλλά δεν μένει εκεί, επεκτείνεται η ευλογία του Θεού. Γιατί όταν
Κατευθύνονται τα διαβήματά μου, επηρεάζεται άμεσα η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Επηρεάζεται άμεσα το κοντινό μου περιβάλλον. Επηρεάζεται άμεσα το περιβάλλον στο οποίο ο Θεός με έθεσε για να υπηρετώ τον Κύριο και τους αδελφούς μου, αλλά τον Κύριο με τη λογική της σωτηρίας και τους αδελφούς μου με τη λογική της φροντίδας, της πατρικής αγάπης. Θέλω να διοικούνται τα διαβήματά μου, να κατευθύνονται από τον Κύριο. Θέλω να είμαι ο άνθρωπος που υποτάσσομαι στο Λόγο του Θεού και μόνο στο Λόγο του Θεού. Αλλά πριν απ' όλα, αυτά τα θέλει ο Θεός για μένα. Και έτσι ο Θεός ευαρεστούμενος σε έναν άνθρωπο που έχει κατανοήσει τη λογική του, τη λογική του Θεού, έχοντας νουν Χριστού, ο Θεός ευαρεστούμενος, όλο και περισσότερο κατευθύνει σε λεπτομέρειες τα διαβήματα αυτού του ανθρώπου και όλο και περισσότερο αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο του, αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο του Θεού το θέλημα του Θεού και του δίνει και δύναμη να περπατάει ακριβώς. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μόνο ευωδούμενος, δεν είναι ευαρεστή μόνο το Θεό, αλλά περπατάει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, και η πορεία του είναι εντελώς ανηφορική, δύσκολη, αλλά εντελώς ανηφορική, ώστε να φτάσει και να φτάνει εύκολα, και εδώ θέλω να το προσέξετε αδερφοί, να φτάνει εύκολα και γρήγορα στο όρος του Κυρίου το Άγιο, στην κορυφή, στο όρος Σιών. Το ξαναλέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην είμαστε άνθρωποι της παραλίας, αλλά να είμαστε άνθρωποι της ανάβασης, του όρους του Κυρίου. Να ανεβαίνουμε σε ύψη που μόνο οι αετοί πετάνε, με τα φτερά της πίστεως και με την καρδιά του λιονταριού. Ένας άνθρωπος χριστιανός, δυνατός εν πνεύματι Αγίω, δυνατός εν ισχύει, ένας άνθρωπος που πραγματικά η δύναμη του Θεού κατοικεί εντός του. Δεν είναι δηλαδή ένας καλομαθημένος χριστιανούλης, αλλά είναι ένας εν δυνάμει Άγιος άνθρωπος του Θεού, εν δυνάμει χριστιανός, ένδοξος στην παρουσία του Θεού. Υψηπέτης αετός, έτσι τον λέει η Γραφή, αετός που πετάει εκεί που μόνο αετός μπορεί να πετάξει. Ένας χριστιανός που κατοικεί στο όρος Σιών, στον τόπο του αγιασμού, στον τόπο της δόξας του Θεού. Ένας χριστιανός με φιλοδοξίες άγιες, πνευματικές, που δεν φαίνεται από τους ανθρώπους η ζωή του, αλλά μόνο ο Χριστός και Αυτός ξέρει το πέταγμά του. Ξεκινάμε από το να κατευθύνει τα διαβήματά μας και φτάνουμε στο να πετάμε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με τα φτερά της πίστης σε ύψη που μόνο ένας αετός μπορεί να φτάσει. Με όραση αετού, με δύναμη πτήσεως, αλλά και με καρδιά που μόνο ένας αετός έχει. Σ' αρέσει ένα τέτοιο πέταγμα, μια τέτοια χριστιανική ζωή? Να ξέρεις ότι αυτή τη χριστιανική ζωή ποτέ δεν μπορείς να την επιδείξεις στους ανθρώπους, γιατί αν τολμήσεις την έχασες, αλλά και αν τολμήσεις δεν θα μπορέσεις. Αυτό είναι η προσωπική σου πτήση δια Πνεύματος Αγίου στα ύψη του Θεού, και αλλιώς
η πνευματική σου, το πνευματικό σου βούτυγμα στα βάθη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και όλα αυτά και άλλα πολύ περισσότερα που θα μπορούσα να σας πω, αλλά και που μπορεί καλύτερα, πολύ καλύτερα ο Θεός να σας δείξει. Θα μπορέσετε, θα μπορέσουμε να είναι δικά μας, εάν συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός ευαρεστείται να κατευθύνονται τα βήματά μας από τον ίδιο, ώστε να μας οδηγεί στη δικαιοσύνη Του, και επίσης ευαρεστείτε στην απόφασή μας να είμαστε απόλυτα υποτεταγμένοι στο Λόγο Του και μόνο στο Λόγο Του, έξω από οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση, σκέψη και γνώμη. Και τότε ο Θεός θα σε μετατρέψει σε έναν αητό υψηπέτη, σε έναν χριστιανό δυνατό εν πνεύματι Αγίο που κατοικεί στο όρος Σιών, στην πόλη του Θεού του Ζώντος, όπου ο Χριστός είναι ο Κύριός του και αυτός είναι ο δούλος, ο πιστός και ο αγαθός, που στα μάτια των ανθρώπων δεν κάνει τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το να υπηρετεί και να πλένει τα πόδια των Αγίων. Στα μάτια του Θεού όμως ζει μέσα στη δόξα του Χριστού. Αμήν.